Είμαστε κάθετοι. Κανένας λαφρομετανάστης δεν θα μείνει στη χώρα μας. Οι λαφρομετανάστες θα πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα μιας ημέρας και θα φύγουν στις χώρες από όπου προήρθαν σε συνεννόηση με τα προξενία. Θα το υποστούν οι κεντρικές τράπεζες των χωρών τους. Και αν δεν το μέσα σε 15 μέρες δεν καταθέσουν τα χρήματα αυτά, τότε θα χρεώνουμε τις πρεσβείες και τα προξενία. Και αν πάλι δεν υπακούν και σε αυτό, τότε θα χρεώνουμε τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ αναγκαστική. Αυτό για το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Όσον αφορά για το θέμα της ανεργίας. Η ανεργία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο κανείς δεν θα μπορούσε και θα τα ψεύτησε να πει ότι την άλλη μέρα θα μπορέσει να βελτιώσει την ανεργία. Όμως είδαμε και τόσα χρόνια να μην κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν την ανεργία ή τη μειώσουν. Ίσα-ίσα αυξήθηκε. Μας είπαν ότι ψήφισαν ένα μνημόνιο για να μειώσουν την ανεργία. Όμως έγινε το αντίθετο. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα που εφαρμόστηκε, που ήρθε το Δούμο του και εφαρμόστηκαν μνημόνια, να δούμε να υπάρχει ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία, δεν μπορεί να υπάρξει μείωση της ανεργίας. Αυτό οδηγεί στην ύφεση και η ύφεση έχει ως αποτέλεσμα την ανεργία. Όμως υπάρχει και ένα ερώτημα εδώ. Από τη μία ψήφισαν τα μνημόνια για κατάλυση των εργασιακών σχέσεων, από την άλλη για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, για κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για μισθούς και συντάξεις 200 ευρώ και από την άλλη δεν έκαναν τίποτα για αυτή την περίφημη ανάπτυξη την οποία είχαν σαν σημαία. 2,5 χρόνια τώρα το κράτος ήταν σε αυτόματο πιλότο. Η απένταξη των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για τα έργα και ιδίως της περιοχής και του οδικού άξονα και του σιδηροδρόμου και πολλών άλλων έργων έγινε 3 ημέρες πριν τις 6 Μαΐου, δηλαδή πριν τις εκλογές. Και ρωτώ γιατί 2,5 χρόνια οι κύριοι υπουργοί δεν υπέγραφαν για την απένταξη των κονδυλίων για τα οποία μας φώναζαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα χάσουμε. Εάν δεν υπάρχουν έργα στην περιοχή, πώς περιμένουμε να μην υπάρχει η ανεργία? Εάν δεν υπάρχουν έργα, πώς περιμένουμε να υπάρχουν εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία? Έχει μείωση 60% από τις εισφορές που είχε από τα έργα που γίνονταν στην περιοχή μας. Όταν γίνει ένα έργο, θα δουλέψουν και εργαζόμενοι. Δεν γίνεται όμως αυτό με το να αποκρατικοποιούμε και να ξεπουλούμε δημόσιες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να έχουμε υπογράψει και την κατάλυση όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και να κάνουμε τον Έλληνα πολίτη δούλο να πάει να δουλέψει στους Ολλανδούς σε ένα έργο, σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο αύριο στο νομό Κοζάνης και θα παίρνει 200 ευρώ μισθό ή θα του λέει έλα σήμερα με 20 ευρώ, έλα αύριο, δεν σε θέλω αύριο ή σε θέλω για 4 ώρες ή σε 3 ώρες, γιατί αυτό υπέγραψαν οι κύριοι με το μνημόνιό τους. Επίσης να πω ότι λεφτά υπάρχουν, δεν υπάρχουν για να βελτιώσουν την ανεργία ή να δώσουν κάποια δουλειά σε πολίτες. Υπάρχουν όμως για τους παρατρεχάμενους τους, οι οποίοι αμείβονται με τεράστια ποσά, την οποία την οδηγούν στην απαξίωση και η οποία μπορούσε να δώσει και δουλειά σε παιδιά της περιοχής, γιατί είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση, άσχετα που δεν θέλουν να το περάσουν. Συγγνώμη, επιτρέπετε ήδη πάνω στο λόγο. Κοιτάνε να την ξεπουλήσουν. Αν την ξεπουλήσουν και αυτοί ήδη που δουλεύουν μέσα και αυτοί θα απολυθούν. Κατά πόσο θα δημιουργηθούν δηλαδή νέες θέσεις εργασίας, δεν ξέρω από αυτό. Είπε κάποιος κύριος για την περιφέρεια, για τη διαχείριση των έργων να δοθούν στην περιφέρεια. Γιατί, πώς θα δοθούν στην περιφέρεια και ποιος έχει εμπιστοσύνη να τα δώσουν στην περιφέρεια? Από πού προέρχονται οι κύριοι της περιφέρειας οι εκλεγμένοι? Δεν πρόσκειται κάτω από κόμματα? Εδώ έχουμε δει και χθες συγκεκριμένα στα Σέρβια, περιφερειάρχη να κάνει βόλτες με συγκεκριμένο κόμμα, με υποψήφιους βουλευτές. Πώς θα του δώσουμε λοιπόν τη διαχείριση εμείς? Και γιατί το κράτος δεν είναι ικανό να το κάνει αυτό οι δημόσιοι υπάλληλοι? Επειδή έχουν απαξιώσει απλά τους δημοσίους υπαλλήλους? Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι ούτε τεμπέληδες, ούτε κάτι άλλο. Κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους είναι οι παρατρεχάμενοι που μάζεψαν στα Υπουργεία. Που ενώ ψήφιζαν τα μνημόνια, έβαλαν τροπολογία και έσωσαν τους σχολητούς και παρατρεχάμενους από τις ανώνυμες εταιρείες που οι ίδιοι είχαν διορίσει. Να μην πούμε κάποια παραδείγματα, γιατί ο κ. Κουκουλόπουλος θα πει ότι λέω ανακρίβειες. Έχουν και συγκεκριμένα. Εκεί μπορούσαν να βολέψουν τα δικά τους τα παιδιά. Τα άλλα παιδιά όμως δεν τα σκέφτονται. Και εκεί υπάρχουν χρήματα για να κάνουν προσλήψεις στην ουσία. Αλλά χρήματα για άλλα πράγματα δεν έχουμε. Αυτά ήθελα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μακρύ.